Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την ελληνική πλευρά να επιβεβαιώνει ότι έχει υιοθετήσει τη μεγάλη πλειονότητα των 113 μεταρρυθμίσεων που κλήθηκε να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες αναμένεται και μια πρώτη συζήτηση που αφορά στη μετάβαση της Ελλάδας στην μεταμνημονιακή εποχή, καθώς και για το τι μελιγενέστε με την μεσοπρόθεσμη ελάπτυση του ελληνικού χρέους. Και από τις δύο πλευρές επικρατεί αισιοδοξία πως η ολοκλήρωση της ζήτησης αξιολόγησης θα επιτευχθεί και θα ανάψει τελικά το πράσινο φως για την έγκριση της επόμενης δόσης των δανείων ύψους 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο. Τα τρακτέρ τους ζεσταίνουν οι αγρότες καθώς ξεκινούν κινητοποιήσεις σε πολλές ελληνικές πόλεις ύστερα από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Βασικά αιτήματα των αγροτών είναι οι φορολογικές επιβαρύνσεις, το ασφαλιστικό, το κόστος παραγωγής αλλά και οι κατασχέσεις και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Το πρώτο μπλόκο στείνεται σήμερα Δευτέρα από τους αγρότες της Καρδίτσας, ενώ ήδη τα τρακτέρ βρίσκονται στις πλατείες των χωριών. Την Τετάρτη αναμένεται να στηθεί μπλόκο στα Τρίκαλα, στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου από τις 12.30 ώρα το πρωί, ενώ την Πέμπτη θα στηθεί μπλόκο στον πλατή Καμπολάρισσας. Με νέες υπηρεσίες προς καταναλωτές αναμένεται να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιό της η Αέριο Θεσσαλονίκης της Θεσσαλίας, η οποία μετανομάστηκε σε Zenith. Ο διευθύνων σύμβολος της επιχείρησης Φρεντερίκο Ριγκόλα μιλάει στο insider.gr για τη νέα ταυτότητα της εταιρείας, η οποία βασίζεται μεταξύ άλλων και σε συνέργειες με στόχο να μειωθούν τα περιφερειακά έξοδα των οικοκυριών. Με νέες επενδύσεις, η Zenith κάνει άνοιγμα σε ολόκληρη την Ελλάδα με την προσφορά συνδυαστικών υπηρεσιών, ρεύματος και αερίου, κάτι πρωτοποριακό για την ελληνική αγορά, καθώς και εξαιρετικά υποφελές για τον καταναλωτή. Έχοντας εδραιώσει τις σχέσεις της με εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, στους οποίους είναι διαθέσιμα τα συνδυαστικά πακέτα. Επόμενος μεγάλος στόχος της Zenith είναι η επέκτασή της λόγω του ανεπτυγμένου δικτύου φυσικού αερίου και στην Αττική. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και μέσα 847,10 μονάδες, καταγράφοντας απόλυες 0,05%. Μικρές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.